Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να ξεκινώντα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση που μα έκανε σήμερα να μιλήσουμε. Ε, και προσωπικά να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο τη Οργανωτικής Επιτροπή, τον κύριο Νόστη, για το βήμα που μα έδωσε σήμερα. Ονομάζομαι Μαρία Σκούντα, είμαι πρόεδρο και ιδρύτρια τη διαφημιστική εταιρεία ADO Digital. Η Addo είναι ένα 360 Digital Marketing Agency και από τον όρο αντιλαμβανόμαστε ως 360 ότι παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο δίκτυο των πελατών μας. Ε, από την δημιουργία περιεχομένου, ε, την α, δημιουργία καμπανιών με influencers, την α, κατασκευή websites, την πρόωθηση καμπανιών α, διαφημιστικών με, με, μέσω Google, Facebook και Instagram. <coughs> Συγχωρέστε με λίγο, έχω το... Ε, Κάποιο τρακ. <laughs> λοιπόν, ε, Και παρέχουμε και αυτή τη στιγμή διατηρούμε ένα πελατολόγιο σε Ελλάδα, ε, Κύπρο και Αγγλία, σε διάφορα verticals όπως αυτό της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ιατρικής, της ομορφιάς. Δεν θέλω βέβαια να πω περισσότερα για την Άντο. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά και στο site μας. Θέλω σήμερα να, κάνουμε, να δούμε κάποια σημαντικά στατιστικά τα οποία έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούμε τη στρατηγική μα και να κάνουμε κάποιε πολύ σοβαρέ παραδοχέ, οι οποίε ενδεχομένω θα μα αλλάξουν την στρατηγική που ακολουθούμε. Πάμε να δούμε. Πρώτη παραδοχή. Το 59% του κοινού πλέον πατάει παράληψη στις διαφημίσει. Νομίζω όλοι μα το έχουμε κάνει και το κάνουμε και κατά κόρον κιόλα. Δύο στου τρει millennials μπλοκάρουν τι διαφημίσει. Τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, σχεδόν καθολικά το κοινό εμπιστεύεται περισσότερο τους influencers από ότι τα ίδια τα brands για, προβολή, για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τι μας λένε λοιπόν όλα τα παραπάνω? Μας λένε ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή στο ψηφιακό οικοσύστημα. Μια εποχή που πλέον παιδιά της διπλανής πόρτας ε, έχουν, ασκούν μεγαλύτερη επιρροή multimillion brands σε χρήστες όπως όλοι μας, οι οποίοι σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο απορρίπτουμε μία διαφήμιση, που κοιτάμε το smartphone μας 45 φορές τη μέρα, μπορεί και παραπάνω, πολύ, πολύ παραπάνω, θα έλεγα κιόλα. Ε, καταναλωτές οι οποίοι πλέον έχουμε και έχουν γίνει επίμονοι, απαιτητικοί και πολλές φορές επικριτικοί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους και έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή πάνω τους. Βέβαια, υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα σε όλο αυτό, με την έλλειψη αυθεντικότητα, ένα βαρετό ή επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο που το, μπορεί να το έχουμε δει και εμεί ω χρήστε. Παραδείγματο χάρη, κάνουμε μία συνεργασία με κάποιο influencer να προωθήσει, ε, να ανεβάσει ένα post για κάποιο brand. Και βλέπουμε ότι το κάνει με ακριβώ τον ίδιο τρόπο, με παντελή έλλειψη φαντασία, με παρόμοιο λεκτικό που το έχει κάνει για προηγούμενα brands. Ε, τρίτο πάρα πολύ σημαντικό, και θα, και θα το θίξω και λίγο στην συνέχεια περισσότερο, ψεύτικους followers και engagement. Και όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα ε, κυνήγι ανούσιων metrics, τα vanity metrics, που μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία πόσα likes πήρε αυτό το post ή πόσους followers κέρδισα μετά από αυτόν τον διαγωνισμό. Και αυτά τα vanity matrix, τα ανούσια, μέχρι πλέον και το ίδιο το Instagram, έχει ξεκινήσει μία διαδικασία ε, απομάκρυνσής τους. Έχει εδώ και κάποιους μήνες τρέχει πιλωτικά σε κάποιες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς, ε, η Βραζιλία, και δείχνει πλέον τα post ε, ε, κάπως έτσι. Ακριβώς το ίδιο post, απλά έχει κρύψει τον αριθμό των likes που έχει πάρει το post. Και για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει να το... Να το, να το τρέχει πειραματικά, γιατί θέλει να οθήσει τον χρήστη να δώσει περισσότερη βάση στο περιεχόμενο και όχι στον αριθμό των likes. Άρα, με, μετά από όλα αυτά, τι πρέπει, Πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να διαφοροποιηθούμε. Πρέπει δηλαδή. Να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη γνωστή συνταγή του «θέλω να ανεβάσω τους followers μου» ή «θέλω να αυξήσω το engagement μου». Άρα θα κάνω ένα giveaway ε, με κάποια influencer, ε, θα το τρέξω, θα μετρήσω το performance του post, θα δω πόσα likes πήρα, θα δω πόσους followers, είμαι happy, repeat πρέπει να πάμε σε κάτι τέτοιο, σε ένα περιεχόμενο, εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στο περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό, πρέπει να είναι shareable, consistent, trackable και πάνω απ' όλα αυθεντικό. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους influencers. Οπότε πάμε να δούμε τη μία βασική κατηγοριοποίησή τους, βάσει του μεγέθους τους. Έχουμε τους nano-influencers με αριθμό followers έως 10.000, είναι αρκετά μικροί. Οι micro influencers μέχρι 100.000, οι macro με κοινέω 500.000 followers και στην τελευταία κατηγορία συναντάμε του celebrity, οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλα κοινά, ένα εκατομμύριο, πολλέ φορέ και περισσότερα. Τα δύο metrics όμω που μα επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την επίδραση που έχουν είναι το reach, η απήχηση, και το engagement, η διάδραση. Όσο πιο μεγάλο είναι το κοινό, τόσο μικρότερο είναι το engagement rate που πετυχαίνουμε, ενώ, αντίστροφα, βλέπουμε σε μικρούς λογαριασμούς, σε nano και micro influencers, ότι έχουν πολύ καλύτερο engagement, είναι δηλαδή το κοινό τους πολύ πιο κοντά σε αυτούς, άρα έχουν, ασκούν μεγαλύτερη επίδραση πάνω του. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι... Large audience δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση big influence και βάζω εδώ πέρα το παράδειγμα της uh, Kim Kardashian, της οποίας το conversion rate είναι χειρότερο από banner ad. Οπότε λοιπόν, πώς μπορούμε να τον επιλέξουμε τον σωστό influencer. Πρέπει να έχουμε πέντε ε, βασικά κριτήρια. Πρώτο, το κοινό μας και το κοινό του και αυτά τα δύο πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ε, κοντά στο να αλληλοκαλύπτονται, ακόμα ιδανικά να ταυτίζονται. Να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι στου στόχου που θέτουμε και να τους επικοινωνούμε στον influencer για να, να, να μπορέσει και εκείνο να του πετύχει. Να κάνουμε μία διεξοδική ανάλυση των προφίλ των influencers που μας ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα εργαλεία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα πραγματικά τους νούμερα και όχι τα νούμερα που πολλές φορές μας πουλάνε να τους δώσουμε τα κατάλληλα όπλα μέσω UTM codes, landing pages, hashtags, ούτω ώστε να τα χρησιμοποιήσουν και να μπορέσουμε εμείς με τη σειρά μας στο τέλος να, να, μετρήσουμε όσο το δυνατό πιο effectively το πώς πήγε η συγκεκριμένη καμπάνια. Νωρίτερα έθιξα το, το θέμα με τους fake followers και το fake engagement, οπότε έχω βάλει εδώ ένα παράδειγμα. Και επειδή έχουμε την, α, τη δυνατότητα πλέον μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία να κάνουμε μια διεξοδική ανάλυση των προφίλ των influencer, σα έχω βάλει εδώ ένα κάποιο παράδειγμα από μια influencer στην Αμερική, με αρκετά μεγάλο audience, ε, τη οποία έχουμε αναλύσει το προφίλ της και βλέπουμε κάποια πολύ, σημαντικά, έχουμε κάποια πολύ σημαντικά δείγματα, όπως ποιο είναι την ποιότητα του κοινού τη σε σχέση με το actual κοινό τη, την αυθεντικότητα του engagement της, Μία ανάλυση των δημογραφικών της και εδώ πέρα πρέπει να κάτσουμε να δούμε και εμείς κατά πόσο ταυτίζεται ε, με το δικό μας target audience της καμπάνιας που θέλουμε να τρέξουμε. Το κατά πόσο είναι υγιής ο λογαριασμός της. το γράφημα κάτω δεξιά μπορούμε να δούμε ότι στο συγκεκριμένο account υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη τάση followers και δεν έχουμε έτσι ύποπτες αυξομοιώσεις στους followers της, το engagement rate που πετυχαίνει, που όπως είπαμε και νωρίτερα, όσο πιο μεγάλο το κοινό μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά σε σχέση και με ως benchmark άλλους influencers στο ίδιο industry, με το ίδιο, με το ίδιο μέγεθος, παρόμοιο μέγεθος κοινού, το χαρακτηρίζει και το ίδιο εργαλείο δίνει, ας πούμε, μία κατηγοριοποίηση ως excellent. Σε, σε micro και nano influencers μπορεί να πετύχουμε να δούμε, δηλαδή, εδώ πέρα, και 30% και 40% engagement. Έχει να κάνει, δηλαδή, με το, με το γράφημα που είδαμε νωρίτερα, σε προηγούμενο slide. Και τέλος, έτσι, έναν μέσο όρο του average engagement per της, για να ξέρουμε ότι αν κάνουμε μία τέτοια ενέργεια, περίπου τη νούμερα μπορούμε να περιμένουμε. Άρα, τα data του influencer, που είναι πολύ πολύτιμα, σε σχέση με τα δικά μας τα δεδομένα και τις δικές μας τις ανάγκες, μας δίνουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε τον σωστό άνθρωπο, τον σωστό influencer, στο σωστό concept, και εδώ πέρα μπαίνει ότι πρέπει να είμαστε creative, πρέπει να υπάρχει αυθεντικότητα του, ε, του περιεχομένου, με πολύ ξεκάθαρους στόχους, δεν πρέπει να τους ξεχνάμε ποτέ τους στόχους, ειδικά αν πρέπει να αξιολογήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Και, στην ουσία, αυτά τα τρία είναι η, η συνταγή της επιτυχίας στο influencer marketing. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έτσι και μια, ένα επιτυχημένο case που τρέξαμε ε, μιας καμπάνιας influencer για την Oriflame. Όποιος δεν γνωρίζει, είναι μια πολυεθνική εταιρεία καλλιντικών με έδρα την Σουηδία. Ε, Στη συγκεκριμένη ενέργεια και σε διάστημα δύο εβδομάδων είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα η συγκεκριμένη ενέργεια. Εμπλέξαμε πάνω από 80 influencers, από όλες τις κατηγορίες. Χρησιμοποιήσαμε από νάνο έως και celebrities ε, και τους α, κινητοποιήσαμε να ανεβάσουν κάποια φωτογραφία με το ε, αρκουδάκι, το χιούγκο της ενέργειας και να κινητοποιήσουν με τη σειρά τους, το δικό τους το κοινό, να αγοράσει το αρκουδάκι και να ενισχύσει το σκοπό ε, που ήταν στην προκειμένη περίπτωση στα παιδικά χωριά SOS. Ήταν μία απλή ενέργεια. Αλλά με το σωστό concept και το σωστό incentive μας έδωσε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και έφερε το brand ακόμα πιο κοντά στο κοινό του. Κάτι το οποίο είναι ζητούμενο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.